Βασίλης Παπανώτας και η Ελένη Τσολάκη. Μα γιατί σου κάνει εντύπωση η Μόλις. Γιατί μου κάνει εντύπωση, θα σου πω. Μουά. Σεμνά σεξι. Μου κλαπανέ μου. Είσαι επίσης βγαλμένη από φαντασίω σήμερα για καράκι. Έχει δύο Ελένα σεμνέ σεξι σήμερα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πιο... Δεν το λες σεμνά σεξι, το λες σεξι. Αυτό το... Ναι, τώρα τι να λέμε, αυτά ξέρεις εσύ. Είναι τέτοιος. Λοιπόν, θέλεις. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ να μου πεις τη χρησιμότητα του επίπλου. Με κουνείς απ' την άλλη λίγο ότι έχει ο καλεσμένος. Κάνια μέρα ρε παιδί μου, πες ότι βαρεθείς να τα λες με τους ανθρώπους εκεί, μπορείς να μετακομίσεις από εδώ. Λέω, ωραία, πώς καθόμαστε. Μου λέει, απλώνεσαι. Να βρε, Δημήτρη, έτσι. Ωραία, αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που έκανε εσύ. Σαν απλώ. Κατάλαβε. Έτσι κάτω. Έτσι, εντάξει. Αλλιώ. Και από εκεί και θέλω να σου φέρει ένα σκονάκι. Υπάρχει τρυπούλα. Τσακ, μπαίνει το χέρι. Είναι χαζάκι. Το παίρνει. Προτιμήσω, ξέρει. Είναι σαν δυσάνετα τώρα εκεί. Και θα σου δείξω και αυτό με το χέρι. Και γεια. Είναι το βρώμικο μυαλό του. Και βασιλιά. Και ανθρώπος, μυαλό σου. Που μπήκαμε μέσα, παίρνισε τι χρησιμεύει εκείνη η τρύπαση. Απλά κάνουμε ένα χιουμοράκι, μας επιτρέπετε. Για κάτω, γιατί έψαχνα να βρω το παιχνίδι του, ναι και όχι, που θα τους περάσουμε. Δεν, γιατί είναι και φιλαράκια, είπαμε, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πού δει εκπομπή. Και δεν ξέρεις. Πάντα υπάρχουν μέσα κάποια πρόβλημα. Ίσως να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Με τις βόλτες μας. Και πια υπάρχει μια οικειότητα. Όπως το είπα πριν ξεκινήσει. Δεν θέλω να μου πέφτεις. Όχι. Να ανακαρώ συνεχόμενες μέρες. Τώρα έχω αρχίσει και το βρίσκω. Που είναι λίγο δυσάρεστα. Προσπαθείς. Πολύ. Τι εκεί μπορεί να κάνεις. Εκεί μέσα στο κεφάλι μου για το οτιδήποτε εδώ. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνω. Το παθαίνω και στις προσωπικές. Και αντιλαμβάνομαι ακριβώς γιατί η κρίση. Γιατί προέρχεται από εκεί. Από εκείνη. Εσύ δεν το βλέπεις. Και πού θα σας το παίξω νωρί. Ναι, εγώ δεν βλέπω ότι έχεις αλλάξει. Χαίρομαι. Κάνω προσπάθεια. Σε βάλω εσένα να τον ρωτάς αυτόν τον μαλακωμένο. Σκέψου να τον γνώριζα την περίοδο που δεν ήταν μαλακωμένο. Κύριε μας την άποψή του, ξέρει λεπτά. Όχι. Του πάνε εύκολα. Μα νομίζω αυτή είναι η δουλειά ενός δημοσιογράφου. Λαμπρή καριέρα άποψη. Mm-hmm. Ας πούμε, ο βάρος, εκεί είναι το δύσκολο στη δουλειά μας. Λες εδώ. Το αντικείμενο αυτό που συζητάμε. Να πεις αυτό το μισάωρο δεν υπάρχει κανένα. Τι γίνεται σε εκείνο το μισάωρο. Διαφορετικό, αλλά τα λένε τόσο καλά που και τι να πιάνω εγώ να κάνω. Τη γνώμη μου, γιατί με τεκμηριωμένη. Είναι απόλυτα ενημερωμένη για το τι γίνεται. Γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο το κανονικό. Δεν πάμε να ψηφίσουμε μόνο οι άνθρωποι που διαβάζουμε 20 εφημερίδες την ημέρα. Ναι, και γιατί και ο τηλεθεατής που σε βλέπει δεν είναι άνθρωπος που αποκλειστικά θα δει ειδήσεις, θα διαβάζει εφημερίδες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα το καταλάβω. Και θυμάμαι ότι είχαμε κάνει λίμνη αλλού. Από αυτή την πόλη δεν θα φύγεις εύκολα. Μπορεί να την Αθήνα, αφού εδώ ζεις. Μπορεί να είναι τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί κάνω. Γιατί θέλω πραγματικά λίγο να δω. Ναι, στο δεξιό και στο αριστερό. Εσείς. Για πάμε. Τα φιλαράκια, σε πόσα πράγματα. Είναι να σε φιλήσω. Άρα δεν λέω και την αλήθεια. Γι' αυτό σήκωσα το όχι. Δεν λέω τίποτα. Με το τροχόσπιτο. Αυτοκινούμενο, ναι. Πήγε. Τόσο, γιατί δεν λαμβάνε. Γιατί άλλο τα 25. Ήταν 2-3 άνθρωποι, δεν ήταν 50. Πει ανάλογα και πώ λέγεται τώρα ο άντρα. Είναι Αλκιβιάδε. Σε λένε Θρασίβουλο. Πού να το χτυπήσω εγώ το Θρασίβουλο. Βάλε το θου. Φου! Αυτό λένε! Γρήγορα σα πάω σε επόμενη δυνατή ερώτηση. Αλήθεια. Σε ψεύδεσαι, εσύ ψεύδεσαι. Όχι ρε παιδάκι. Έχω παρακολουθήσει παρανοητό. Δεν είναι παρακολουθήσει. Δεν είναι παρακολουθήσει. Δεν είναι θέμα νοτέρα. Δεν υπήρξε εσύ μικρό αγόρι. Λέει ψέματα τώρα. Δεν λέω καθόλου ψέματα. Δεν υπήρξε μικρό αγόρι. Δεν μου πέρασε ποτέ. Το τσεκάρι. Τι πράγμα είναι αυτό, Λούτα. Δεν σε δημιουργεί. Φου ήταν. Λοιπόν. Καλαβάλα. Δεν είναι. Δεν τα Χριστιανόπουλα. Σε όλου μα κάποια στιγμή είσαι συμβεί. Να μην θυμάσαι. Δηλαδή, τότε που είσαι, ξέρω εγώ, 20-25, βγαίνεις με την παρέα σου. Hello. Θες να είναι καλοκαίρι, πίνεις τα σφινάκια, είσαι σε πολύ ευχάριστη διάθεση. Καθόλου να μην να έχεις καθίσει. Στάφηκες απλήρωτος. Και αυτό. Τελειές και φιλιακή. Πουλάτα. Θα πάω κι εγώ. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Για μου βάζουνε πάλι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τη Λενιό. Θα πρέπει. Σε όλα και αυτό ξέρει τα μισά. Γιατί δεν κάνω που διαβάζω. Θέλω αξιγνωστούς. Άσε με ξαναπαίξαμε το τραγούδι. Που παρκαρά
για μια νύχτα. Κάνω τον αγκ. Διαλέξουμε εμείς μαζί για το κορίτσι πιο απ' όλα. Μην φύγει. Γιατί έχει πάει βόλτα με το κορίτσι που φυσικά και εγώ πάλι. Για αγόρια και κορίτσια που θέλουν πραγματικά να μα χοβολούν να μένει στο κορμί τη μυρωδιά. Και να μένει και στους άλλους, διότι αν φορά ένα άρωμα. Να σου βάλω λίγο πώς θα το μυρίσω, δεν ξέρω. Χρειάζεται, το θέλει να μένει η μυρωδιά στους άλλους. Μήπως το μυρίσω, το δωρήσω. Είναι πολύ ωραίο σημείο το πίσω από τα γόνατα, γιατί είναι ζεστό και κρατάει. Μάξ, δεν άντεξε, ήταν.